την Πέμπτη λίγη προθεσμία να πάμε να μας τα πει καλύτερα ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κύριος Γιάννης Νικολαίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολαίδη. Χαίρετε. Λοιπόν, λίγη προθεσμία την Πέμπτη για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Πώς τα πήγατε? Έχει διαφερθεί ο κόσμος, επειδή κάνατε και μια έκκληση τον Ιανουάριο, να μην σπέσουν όλη τελευταία στιγμή και να πέσει και το σύστημα. Ναι, φαίνεται ότι η έκκληση μας εισακούστηκε σε τεράστιο ποσοστό. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε 600.000 ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας. Από σύνολο πόσων αναμένατε? Το μέγιστο που αναμενόταν, που αναμένεται να ανανεωθεί, είναι οι 650.000, ίσως και λίγο πιο λίγο. Φέτος γύρω στις 630, όταν έχουμε ακόμα δύο μέρες, με έναν ποσοστό που ανανεώθηκε σχεδόν το 95%. Να πω ότι σήμερα ανανεώνονται με πάρα πολύ γρήγορους τιμούς, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στις 10 η ώρα είχαμε 595 και πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, 11:40 είχαμε σχεδόν 600.000. Nice. Οπότε αυτήν την μέρα και την αυριανή είμαι σίγουρος ότι θα ανανεωθούν και οι υπόλοιπες άδειες κυκλοφορίας, ώστε να μην έχουμε Ναι, σε κάθε περίπτωση από την Παρασκευή αντιλαμβάνομαι θα υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση. Να δούμε λίγο πώς το υπολογίζεται αυτό το πεν αυτή για την ανανεώση. Ναι, η πρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί είναι 10 ευρώ στην 10% του ποσού που χρωστάμε. Το κλασικό παράδειγμα που λέμε πάντοτε είναι αν χρωστάμε 100 ευρώ, σημαίνει την Παρασκευή θα γίνει 120. Δηλαδή τα 100 μας στις 10 ευρώ, στις 10% το 100, αλλά 10, άρα αν δεν την ανανεώσουμε μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα γίνει 120 την Παρασκευή. Και φυσικά το ενδεχόμενο να, αν το κυκλοφορούμε το όχημα παράνομα, να έχουμε και ένα εξώδικο των 85 ευρώ. Όταν λέτε παράνομα, εννοείται μας... Αν δεν ανανεωθεί, τουλάχιστον να μην το κυκλοφορούμε μέχρι να το ανανεώσουμε. Ναι, γιατί και αυτό με την αστυνομία πάει μαζί με την προθεσμία μέχρι την Πέμπτη. Μετά... παράνομα κυκλοφορεί, αν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, οπότε ανεπόκειται και σε εξώδικη ρύθμιση με πρόστιμο των 85 ευρώ. Μάλιστα. Και η ανανέωση συνάδει και έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια, αυτό που πρέπει να περάσει και από μηχανικό έλεγχο. Κύριε Νικολαίδη, δεν τα έχετε συνδέσει ακόμα αυτά, εσείς, ή πάει μαζί με την ασφάλεια? Για να ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για το αυτοκίνητο και πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ. Μάλιστα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και φέτος, λόγω και της οικονομικής κρίσης και περισυλλογής, αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια να ανανεώνουμε για ένα χρόνο, τώρα έχει σπάσει, είναι η επιλογή και τρίμηνης και εξάμηνης άδειας. Τι προτιμάνε οι ιδιοκτήτες οχημάτων? Να σας πω, αυτό το τρίμηνη, εξάμηνη, εννιάμηνη έχει εφαρμοστεί εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ο περισσότερος κόσμος, γύρω στο 80% ανανεώνει ετήσια την άδεια κυκλοφορίας του και μένει ένα ποσοστό γύρω στο 15% που ανανεώνει εξάμηνα και ένα άλλο πολύ πιο μικρό ποσοστό που προτιμάει τις τρίμηνες ανανεώσεις. Να πω ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κάποιος αν αποφασίσει να ανανεώσει τρίμηνο σημαίνει ότι έχει οικονομική δυσκολία, ενδεχομένως και να έχει, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίζει ότι είναι ένα όχημα το οποίο είναι το δεύτερο, το τρίτο της οικογένειας και να το έχει ακινητοποιημένο και να ανανεώσει μόνο τρίμηνο το καλοκαίρι που θα έρθει, για παράδειγμα, ο φοιτητής από τις σπουδές του κλπ. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Οπότε, έχει. Ναι, κύριε Νικολαίδη, όμως, αν δεν ανανεώσω για τώρα και το ανανεώσω το καλοκαίρι, για παράδειγμα, θα υποστώ το πέναλτι των προηγούμενων μηνών? Όχι. Από τη στιγμή που είναι ακινητοποιημένο το όχημα. Δηλαδή, άρα πρέπει να κάνω αυτή τη διαδικασία. Ναι, πρέπει να γίνει η διαδικασία της ακινητοποίησης. Να πω ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή η διαδικασία θα γίνεται και διαδικτυακά. Μας έχει παραδοθεί το σύστημα διαδικτυακής ακινητοποίησης και το έχουμε ελέγξει και εργάζεται κανονικά. Οπότε αρχές του Απρίλη το αργότερο θα το θέσουμε σε ισχύ. Οπότε με πολύ εύκολο τρόπο κάποιος θα μπαίνει στο διαδίκτυο να ακινητοποιεί το όχημα του αφού δεν το χρειάζεται, για να μην τρέχει και η άδεια κυκλοφορίας και να την χρωστάει. Και όταν θέλει να χρησιμοποιήσει το όχημα του επίσης διαδικτυακά, με πολύ εύκολο τρόπο και πάλι,
μπορεί να μπει να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του για ένα χρονικό διάστημα που επιθυμεί, τρίμηνο, εξάμηνο κλπ. Αυτή η διαδικασία, κύριε Νικολαίδη, έχει κάποιο πρόσθετο κόστος στην ακινητοποίηση, για παράδειγμα? Όχι, δεν υπάρχει πρόσθετο κόστος όταν ακινητοποιούμε ένα όχημα, δεν υπάρχει χρέωση. Υπάρχει μάλιστα, αν έχουμε ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας, για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του έτους, και ακινητοποιήσουμε το όχημα μας, για παράδειγμα, από τις αρχές του επόμενου μήνα, δικαιούμαστε και επιστροφή των λεφτών μας για το χρονικό διάστημα το οποίο δηλώνουμε ότι θα κινητοποιηθεί. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Και να δούμε λίγο και για την απόσυρση οχημάτων τη διαδικασία. Γιατί προφανώς κάποια δεν θα ανανεωθούν, διότι ουσιαστικά θα τα οδηγήσουν για να γίνουν ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Ναι, όταν το όχημα μας φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όπως λέμε, τότε πρέπει να το παραδώσουμε σε μια αδειοδοτημένη εγκατάσταση υπέξω εργασία αποβλήτου για να τύχει σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. Και να, όταν το πάμε εκεί, μα δίνεται ένα το λεγόμενο πιστοποιητικό καταστροφή, το οποίο πρέπει να φέρουμε στο τμήμα ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτηση του πολίτη ή στα κέντρα του πολίτη του ταχυδρομείου για να δηλώσει ότι το όχημα μα έχει καταστραφεί ολοσχερός, έχει δηλαδή πάει για ανακύκλωση, για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση, ώστε να διαγραφεί το όχημα από τα μητρώα μας για να μην τρέχει άδεια κυκλοφορίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί κόσμος είτε δεν το γνωρίζει, είτε αμοιβή, ή ακόμα και εμπιστεύεται ένα όχημα σε κάποιον πολλές φορές και άγνωστο, τον οποίο του λέει ότι άστο και θα το φροντίσω εγώ και στο τέλος δεν το κάνει. Ο άλλος το κρατά, βγάζει κάποια εξαρτήματα και μετά δεν φροντίζει να το πάει για να πάει το πιστοποιητικό καταστροφής και να ακυρωθεί. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε πάρα πολύ κόσμο. Διότι σε κάποια στιγμή έρχεται το τμήμα δικών μεταφορών και του λέει, ξέρετε, το όχημα σας χρωστάει ένα χρόνο άδεια κυκλοφορίας και λέει, μα το δώσα εγώ σε κάποιον. Αλλά δεν ξέρει και σε ποιον πολλές φορές, ή τέλος πάντων είχε γίνει μια παρεκκλήση. Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις αυτές. Πολύ καλά κάνετε που το θίγετε για να το λέμε όσες φορές περισσότερο. Διότι, κύριε Νικολαίδη, το άλλο που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι και μέσα σε παράδρομους είναι ακινητοποιημένα οχήματα, τα λάστιχα είναι σκασμένα, είναι πολύ καιρό εκεί και ουδείς ασχολείται, απλά παίρνουν χώρο εκεί σε γειτονιές. Αυτό, την ευθύνη την έχει κάποιος, αντιλαμβάνομαι. Και έπρεπε Να σας πω, εδώ είναι και μέσα στον περιδήμων νόμο και μέσα στον περικοινωτικό νόμο υπάρχει σαφής εξουσία της τοπικής αρχής. Όταν υπάρχει τέτοιο οκληρία, τέτοιο όχημα, υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται, επικολλάται μια προειδοποίηση, γίνεται μια δεύτερη προειδοποίηση και στη συνέχεια ελέγχουν μέσα του συστήματος μας. Δεν έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και άδεια κυκλοφορία σε ισχύ, που προφανώς το παράδειγμα που λέτε δεν θα έχει, τότε το παίρνουν και το προωθούν για καταστροφή και μας ενημερώνουν για να ακυρώσουμε την εγγραφή του. Οπότε δεν είναι δουλειά του Τμήματος Οδικών Μεταφορών καθ' αυτό να πάμε στις γειτονιές για να τα μαζέψουμε, αλλά βοηθάμε. Όχι, λέω μήπως υπήρχε κάποια ποινή, κάποιο πέναλτι στον ιδιοκτήτη εκείνου του οχήματος που το έχει εκεί τόσο καιρό από πλευράς του δικού σας τμήματος, να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Δεν υπάρχει τέτοιο πέναλτι. Υπάρχει μόνο η περίπτωση που αν δεν ανανέωσε την άδεια κυκλοφορίας του, τότε θα υπάρχει μέσα η άδεια κυκλοφορίας που χρωστεί ακόμη και αν δεν το κυκλοφορούσε και το άφησε εκεί πετάμενο. Όπως και να έχει, είναι μια κακή εικόνα, κακή κατάσταση που μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν περιοχές ακόμα και μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις ή ακόμα και οικόπεδα τα οποία βλέπουμε όλοι μας πολλά αυτοκίνητα παλιά που πρέπει οι τοπικές αρχές να, τέλος πάντων, να επέμβουν λίγο πιο δυναμικά για να είναι πιο, τέλος πάντων, να φαίνεται και να είναι πιο καλό και πιο καθαρόν το περιβάλλον μας. Ξέρετε, ένα όχημα το οποίο μένει για χρόνια σε ένα οικόπεδο κλπ. Διότι υπάρχουν υγρά, υπάρχουν μπαταρίες, υπάρχουν. Και όλα αυτά καταλήγουν και στο υπέδαφος και το μολύν. Επιβαρύνει περιβαλλοντικά τη γη, το χώμα. Και αυτά είναι κακά πράγματα, διότι μετά τα παίρνουμε εμείς, επιστρέφουν σε εμάς. Γι' αυτό και υπάρχει την νομοθεσία για την αναγκαστική πρόθεση των παλαιών οχημάτων, οχημάτων που καταστρέφονται για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, διότι εκεί γίνεται η λεγόμενη απορρίπανση, δηλαδή
φεύγουν τα υγρά, οι μπαταρίες κλπ. Πηγαίνουν για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και το υπόλοιπο προωθείται για ανακύκλωση. Όπως για παράδειγμα ένα όχημα, διότι έχει το σίδερο του οχήματος μπορεί να γίνει σίδερο οικοδομής, για παράδειγμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή συνέχεια.